Τα εκατοντάδες ξενοδοχεία και catering, τα χιλιάδες εστιατόρια και καφέ είμαστε εμείς. Με αυτό το σύνθημα, χιλιάδες εργαζόμενοι στον επιστημισμό, τουρισμό και τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα διαδηλώνουν τους τελευταίους μήνες και απαιτούν μέτρα στήριξη του εισοδήματός τους που πλήττεται. Στο όνομα της πανδημίας, η κυβέρνηση κάνει σημαία την περιβόητη επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού. Για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομήλων στον τουρισμό, τσακίζει τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων, κάνει κουρελόχαρτο τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Διανομής που δεν σταμάτησαν λεπτό ούτε εν μέσω καραντίνας να κουβαλά πακέτα. Οι αρτοποιοί που ακούραστα δουλεύουν για το καρβέλι το ψωμί. Οι μπουφετζίδες που παρήχαν τον καφέ στον κόσμο που έτρεχε για τη δουλειά του, στον κόσμο που τον είχε ανάγκη. Οι μάγειρες και οι τραπεζοκόμοι, αυτοί που με το μόχθο τους φρόντισαν να μην λείψουν οι μερίδες στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές. Αυτοί που σε αντίθεση με άλλους, πετυχημένους και απαραίτητους προσπαθούν να μας τους παρουσιάσουν κάποιοι, είναι οι πραγματικά χρήσιμοι σε μια κοινωνία. Βρισκόμαστε εδώ, σήμερα, κομμάτι και των υπολείπων, που με το πρώτο ξέσπασμα της κρίσης γίναμε στόχοι της επίθεσης της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Είμαστε εδώ στο πλευρό όλων των εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού τουρισμού και των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων μικρών επιχειρηματιών, των οικογενειακών επιχειρήσεων, για να διασφαλιστεί το εισόδημα σε όλους, για να επαναπροσληφθούν οι εποχικοί εργαζόμενοι, για να δοθεί το επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να απαλλαγούν από τα χρέη και από τις πληρωμές σε φως, νερό, τηλέφωνο, στις τραπεζικές δόσεις, στην εφορία, για να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε στο πλευρό τους, μαζί τους, συνεχώς. Ακόμα και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αερομεταφορές κατατάσσει πλέον σε χαμηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας τον κορονοϊό για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται οποιαδήποτε πρόληψη. Έτσι, οι αεροπορικές εταιρείες και το εφοπλιστικό κεφάλαιο μπορούν να παστώνουν σαν σαρδέλες στους ταξιδιώτες για τα κέρδη τους. Οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε σε αναστολή ποτέ έχουμε τρεις μήνες με 800 ευρώ. Όσοι δουλεύουν με εξαντλητικούς ρυθμούς, κάνοντας πάρα πολλά περισσότερα πράγματα στη σχέση με αυτά που είναι πακέτο πρόσφατα, οι εξελίξεις με την κατάσταση. Όσους μέχρι χτες κάποιοι τους χειροκροτούσαν και σήμερα που η αυλαία του τουρισμού έχει κλείσει ετοιμάζονται να τους δώσουν σκαμπίλια. Την καθαρίστρια, την καμαριέρα, το σερβιτόρο, το λατζέρι, το μάγειρα, τον υπάλληλο υποδοχής, το τεχνικό, όλους όσους εδώ και πολλές εβδομάδες φωνάζουν το σύνθημα που έχει κάνει την κυβέρνηση και την εργοδοσία να μην μπορεί να κρύψει ότι χωρίς εμάς κουφάρια τα ξενοδοχεία. Εδώ οι καλοί εργοδότες του τουριστικού κεφαλαίου που ξεζουμίζουν τους εργάτες και απομισούν αυτοί και κάνουν διακοπές εκεί που δεν πάμε εμείς. Στις πλάτες μας σηκώσαμε λοιπόν όλο αυτό το μύθο, ούτως ώστε να έρθει μια ωραία μέρα να μας πείτε ότι παιδιά ζήστε με 500. Ενώ οι ξενοδόχοι απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις και προνόμια για να προσελκύσουν τους τουρίστες, οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε συμβάσεις μίας μέρας, αναστολή εργασίας, εκπεριτροπής εργασία, συνολικά σε 14 διαφορετικές μορφές απασχόλησης και εκμετάλλευσης. Έχατε θράσος να γράφετε κιόλας οι ήρωες, οι εργαζόμενοι που στηρίξαν τον κλάδο στην κρίση και στην ανάπτυξη. Να πια ένα ήρωες, να εδώ, δες τους ήρωες εδώ. Να δεις που τους έχεις τώρα με 400 ευρώ. Και καλά αυτοί που θα πάρουν 400. Αυτοί που το χειμώνα δεν θα πάρουν επίδομα ανεργίας, οι 170.000, για πάντα.
Ακριβώς. Μας βάζουν λοιπόν στο ίδιο τσουβάλι και λέει να επιμερίσουμε το κόστος. Τι σημαίνει αυτός ο επιμερισμός του κόστος? Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε τι εννοούν. Αυτό που εννοούν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, είναι να αποδεχτούμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, ότι ο μισθός μας θα μειωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτό θέλουμε. Ότι δεν χωράμε όλοι στην επαναλειτουργία του ξενοδοχείου, επειδή οι πληρότητες δεν θα είναι αυτές που σχεδίαζα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν μόνιμα αυτά τα μέτρα που πήραν με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, εκ περιτροπής εργασία. 2 εβδομάδες για τον καθένα. Δηλαδή, 50% ο μισθός. Νέα πακέτα χρηματοδότησης, φοροαπαλλαγές, αναστολή πληρωμών σε ασφαλιστικά ταμεία, όσα δηλαδή λίστεψαν από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες με την άγρια φορολιστία των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης για να συνεχίσουν τα κέρδη τους, τις business τους. Από τις 15 Ιούνιου που ανοίγουν σταδιακά οι αερομεταφορές, με κορύφο στην 1η Ιούλη που θα ολοκληρωθεί το άνοιγμα, οι διαγνωστικοί έλεγχοι ταξιδιώτες από το εξωτερικό θα είναι μόνο δειγματοληπτικοί, για να μην αποθαρρύνουν οι τουρίστες, για να έρθουν οι τουρίστες. Αυτό είναι λοιπόν το θαύμα του τουρισμού. Έτσι εκφράζεται για μας τους εργαζόμενους αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Σύγχρονα κάτεργα, σε κλειδάτα και κατά τα άλλα ξενοδοχεία, σε κουζίνες και μπαρ, σε εργαστήρια και καφέ. Και όλα αυτά την ώρα που η εργατική οικογένεια δυνατή να κάνει έστω και λίγες μέρες διακοπές, μιας και φρόντισαν αυτό το βασικό λαϊκό δικαίωμα να το μετατρέψουν σε πανάκριβο εμπόρευμα. Μπορούμε και τώρα να ανατρέψουμε την πολιτική των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν είναι ανίκητοι. Είμαστε εμείς οι ισχυροί. Μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Εδώ, μαγωνά ταξικό. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αναμασά την καραμέλα της ατομικής ευθύνης και κουνά το δάχτυλο. Όχι όμως στους μεγαλοξενοδόχους που πρέπει να έχουν την ευθύνη για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, αλλά στους εργαζόμενους με απειλές και για υπέρογκα πρόστιμα, αν δεν μπορούν να αναπνεύσουν, φόροντας επί 10 και 12 ώρες μάσκα σε συνθήκες καύσωνα, τρέχοντας κακοπληρωμένοι και ανασφάλιστοι σε υψηλές θερμοκρασίες από το ένα πόστο στο άλλο, χτυπώντας ατέλειωτες και απλήρωτες υπερορίες. Μιλούσαν για ατομική ευθύνη την ώρα που στα εστιατόρια διανομής φαγητού δεν τηρούνταν κανένα ουσιαστικό μέτρο ασφάλειας και υγείας. Η διανομής ήταν εκτεθειμένη στους κινδύνους του δρόμου αλλά και της πανδημίας με ένα ζευγάρι γάντια στο 8ωρο, περνώντας από 100 σπίτια τουλάχιστον στη βάρδια. Από το Υπουργείο δεν είναι εργασία. Προκλητική κυβέρνηση, εκφράζοντας την απέχθειά της λαϊκές κινητοποιήσεις, διαστόματος του Υπουργού Εργασίας, κάνει ότι δεν βλέπει τους εκατοντάδες εργαζόμενους που κινητοποιούνται. Χθες δεν υπήρξε διαμαρτυρία του κόσμου του τουρισμού και του επιστημού. Ήταν ο κομματικός στρατός του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, που απρόκλητα και με έντονο τρόπο, με απαράδεκτες συμπεριφορές, κλωτσούσαν και έσπαγαν την πόρτα του Υπουργείου Εργασίας. Ήταν 45 σωματεία σε όλη την Ελλάδα που εχθές κινητοποιούνταν. Αυτά δεν είναι κομματικό στρατός του ΚΚΕ. Είναι εργαζόμενοι, καμαριέρες, σερβιτόροι, μάγειρες, λατζέριδες, αυτούς που τους καταδικάζει στην πείνα και στην εξαθλίωση η κυβέρνηση με την πολιτική της. Είναι αυτοί που μέχρι τώρα δεν έχουν να επιβιώσουν ούτε μία μέρα, που γυρίζουν από εδώ και από εκεί να πάρουν δανεικά. Και να μας πει ο Υπουργός Εργασίας πότε δέχτηκε σωματεία. Πότε τα δέχτηκε? Ούτε με όπλα, ούτε με χημικά, ούτε με κλοπ. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, συνάδελφοι. Μάλλον τα έχετε μπερδέψει, κύριε Βρούτση. Καμαριέρες, λατζέριδες, καθαρίστριες, μάγειρες,
Πλήντες, υπάλληλοι υποδοχής, υπάλληλοι κρατήσεων, μπουφετζίδες, σερβιτόροι κτλ. Είναι όλοι οι εργάτες που παλεύουν κάθε μέρα. Στον άθλιο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας, τον Υπουργό Βρούτσι, που παθαίνει αλλεργία με τους εργάτες, του υποσχόμαστε ότι του φυλάμε μια καλή θέση στην ιστορία, ως ο πολιτικός εκείνος που προσπάθησε να κάνει το ακατόρθωτο, ενώ οι προηγούμενοι πάσχισαν να μας πείσουν ότι το μισό καρβέλι είναι καλύτερο από καθόλου ψωμί, αυτός ισχυρίζεται ότι το μισό καρβέλι είναι καλύτερο και από ολόκληρο. Έχουμε αντιμετωπίσει καλύτερους ψεύτες και από αυτόν. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν, θα συνεχίσουμε, δεν θα αναστείλουμε κανέναν αγώνα, θα το πάμε μέχρι τέρμα. Την ώρα που η κυβέρνηση δίνει προκλητικά προνόμια και επιχορηγήσεις στο κεφάλαιο, οι εποχικοί εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό καλούνται να δουλέψουν για 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή για 1.200 ευρώ το τρίμηνο της περιόδου και με αυτά τα λεφτά να περάσουν ολόκληρο το χειμώνα. Μάλιστα, για το επίδομα ανεργίας στην περίοδο του χειμώνα μπαίνει πλαφόν 50 ημερών εργασίας, αποκλείοντας την πλειοψηφία των εργαζομένων από την καταβολή του. Να φροντίσει η ΔΕΗ η ίδια με τα πανάκριβα τιμολόγια που στους βιομήχανους ξέρει να κάνει τις πλάτες και να τους δίνει φθηνό ρεύμα, αλλά για τους εργαζόμενους είναι αμήλικτη όταν είναι να τους κόψει το ρεύμα, όταν είναι να στείλει την υπόθεσή τους στα δικηγορικά γραφεία με πληστηριασμούς. Παρακάτω μας περιμένει μόνιμη φτώχεια. Μισή δουλειά, μισή ζωή θα είναι για τους τυχερούς. Τους υπόλοιπους μας περιμένει οικονομική, κοινωνική ασφυξία και ρωτάνε κάποιοι. Μα δεν θα ξανάρθει ο τουρισμός. Μα θα έρθει όταν δεν θα έχουμε πανδημίες, φυσικά φαινόμενα, πολέμους. Γιατί η δικιά τους βαριά βιομηχανία, όπως τη λένε, έχει πύληνα πόδια. Αναπτύσσεται προσωρινά και καταστρέφεται το ίδιο εύκολα.